ψήφο συνάδελφο και θα μα δώσει αμέσω το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι, Ονούφρη, από την Οδό. Ο Λίδρας, όπως προανέφερες πολύ καλά και εσύ, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια συζήτηση έτσι στρογγυλής τραπέζης ανάμεσα σε καταστηματάρχες εδώ της παλιάς πόλης, στην παρουσία του αστυνομικού διευθυντή Λευκωσίας, του κ. Γιαννάκη Χαραλάμπους, όπου ουσιαστικά εκφράστηκαν οι ανησυχίες, η απόγνωση των καταστηματαρχών εδώ της περιοχής που ζητούν, Ονούφρη, περισσότερη αστυνόμευση, ναι, καθώς ανησυχούν για την ασφάλεια τόσο των ίδιων αλλά και την επιβίωση των επιχειρήσεών τους. Όπως προανέφερες και εσύ, μετά και το τελευταίο περιστατικό με την δολοφονία του 21χρονου Ινδού την περασμένη Κυριακή εδώ στην παλιά πόλη, ήρθε στο προσκήνιο η όλη κατάσταση με το φαινόμενο γκετοποίησης της παλιάς πόλης και τον αυξημένο αριθμό μεταναστών στην περιοχή, αλλά και τα αυξημένα κρούσματα παραβατικότητας που παρουσιάζονται τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια. Ονούφρη, έχουμε εδώ μαζί μας τον αστυνομικό διευθυντή Λευκωσίας αλλά και τον γραμματέα του Συνδέσμου Πεζόδρομων, τον Αντώνη Κουπαρή. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κουπαρή, να μας πει τι ζήτησαν από την αστυνομία και ποιες είναι οι ανησυχίες τους. Κύριε Κουπαρή, είχατε μια ευόλυστη σήμερα συζήτηση με τον αστυνομικό διευθυντή. Τι είναι αυτό που ζητήσατε? Μάλιστα. Ζητήσαμε να ενισχυθεί στην ουσία η κοινοτική αστυνόμευση κατά κάποιον τρόπο. Να κινούνται αστυνομικοί στη Λίδρα, στην Ονασαγόρου, σε κάθε πεζόδρομο και να αστυνομεύουν με τρόπον ανθρώπινο. Να μην είναι απλώς περί πόλη, να υπάρχουν μόνιμα αστυνομικοί στην περιοχή που να είναι, ας το πούμε, σαν να έχουν έναν υπαίθριο σταθμό. Να ξέρουν ανθρώπινη. Τι γίνεται, να γνωρίζουν τον κάθε καταστηματάρχη, να του μιλούν, να βλέπουν τον κόσμο της περιοχής, να βλέπει με τα μάτια του ο κόσμος ότι υπάρχει αστυνομική παρουσία που ενδιαφέρεται. Μάλιστα, λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Χαραλάμπους είπε ότι κινείται προς τούτη την κατεύθυνση, θα ξαναλειτουργήσει ο υποσταθμός της αστυνομίας στο τέρμα της οδού Λίδρας, πράγμα θετικό, όμως δεν συμφώνησαν ανεπιφύλακτα στις εισηγήσεις μας. Λοιπόν, τα υπόλοιπα από τις εισηγήσεις σας, τούτο που είχαμε μπει, να υπάρχουν παραπάνω, ας τους ονομάσουμε αστυνομικούς της γειτονιάς. Τούτη τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας αστυνομικός της γειτονιάς. Για το εμπορικό ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας μας, δεν μπορεί να είναι μόνο ένας αστυνομικός της γειτονιάς. Άρα πρέπει να υπάρχουν παραπάνω αστυνομικοί μόνιμα στην περιοχή, που να ενδιαφέρονται, να ξέρουν τι γίνεται. Το πρόβλημα υπήρχε περισσότερο αυτό το διάστημα? Δίνεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα πάντα υπήρχε. Συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Το θέμα είναι, δεν θέλουμε να μείνουμε που είμαστε τώρα. Τώρα υπάρχει πρόβλημα, προηγουμένως υπήρχε πρόβλημα. Είπαν κάποια βασικά και σημαντικά πράγματα ο κύριος Χαραλάμπους, είπε ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες περιμετρικά. Εμείς επίσης εισηγηθήκαμε κάθε πόρος που θα έχει η αστυνομία στη διάθεση της, ας χρησιμοποιήσει για παράδειγμα, δεν ξέρω πώς, τους ειδικούς αστυφύλακες του Δήμου. Ίσως κάποιοι από τους που προσέχουν βουλευτές, δεν ξέρω. Εν το κέντρο της πόλης, χρειάζεται ουσιαστική αστυνόμευση με ανθρώπινον τρόπο, να μην αγνοούν τίποτε οι αστυνομικοί. Δηλαδή θέματα επέτειας, ναρκωτικά, μεθυσμένοι στους δρόμους, οτιδήποτε είναι επικίνδυνο, να είμαστε πραγματικά ασφαλείς. Σίγουρα ο κύριος Χαραλάμπους και όλοι οι αστυνομικοί δυναμοί θέλουν ακριβώς το ίδιο πράγμα με εμάς, σίγουρα προσπαθούν όσο μπορούν. Εξεκαθάρισε μας ότι κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι της αστυνομίας και το κατανοούμε απολύτως. Άρα όλες οι άλλες εμπλεκόμενες οι αρχές πρέπει να κάνουν το παν για να υποστηρίξουν το έργο της αστυνομίας. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να μείνουμε όπως είμαστε. Μάλιστα. Πραγματικά. Μάλιστα. Και πραγματικά ευχαριστώ τον κύριο Χαραλάμπους και καθένα στην αστυνομία. Ευχαριστώ, Ολούφρε, για τον αστυνομικό διευθυντή, ναι, Λευκωσίας, τον κύριο Χαραλάμπους. Και είναι εφικτό και τι όχι. Ανησυχούν οι καταστηματάρχες, έντονες οι ανησυχίες τους. Ζητούν μόνιμη παρουσία των αστυνομικών εδώ της γειτονιάς, στην οδό Λίδρας και περιμετρικά. Πώς προχωρούμε? Ήδη έχουμε επισκεφθεί τους ιδιοκτήτες των καταστηματαρχών εδώ στο κέντρο της Λευκωσίας. Είχαμε συνάντηση και προηγουμένως σε άλλο χρονικό διάστημα, αλλά σήμερα ακούσαμε κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν λόγω της παρουσίας, αν θέλετε, κυρίως των αλλοδαπών που κινούνται στο κέντρο της Λευκωσίας. Ήδη έχουμε κάνει νέους σχεδιασμούς και αυξάνονται οι περιπολίες και οι ελέγχοι τόσο εντός των τυχών της Λευκωσίας αλλά και περιμέτρικα. Τώρα, όσον αφορά το κέντρο ειδικά της Λευκωσίας, Λίδρας, Ονασαγόρου,
οι παράδρομοι, οι παράπλευροι δρόμοι και όλοι αυτά. Θα υπάρχει συνεχής αστυνόμευση σχεδόν καθόλου των 24 ώρων, και Παρασκευή, Σαββάτων, Κυριακή θα υπάρχει ακόμα παραπάνω αστυνόμευση, έτσι να δίνεται περισσότερη έμφαση στην ασφάλεια, αλλά και να δίδεται και η αίσθηση της ασφάλειας στον κόσμο, που χρειάζεται να νιώθουν και αυτοί ότι θα πρέπει να είναι πράγματι, να νιώθουν ασφαλείς και να είναι ασφαλείς μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα θα έχουμε ξανά συναντήσεις με τους καταστηματάρχες. Κάτι άλλο το οποίο υπόθηκε είναι ότι προχωρούμε στη λειτουργία ενός υποσταθμού, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τα μέλη μας, τα οποία θα βρίσκονται εδώ στο κέντρο της Λευκωσίας, και σίγουρα με την ενίσχυση της ίδιας της αστυνομίας, διότι να κακά τα ψέματα να πούμε ότι έχουμε τρομερή έλλειψη προσωπικού, στο μέλλον σχεδιάζουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη Λευκωσία. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τα προβλήματα θα πρέπει να ξεπεραστούν, αυτά τα οποία υπάρχουν, και θα έχουμε και νέα συνάντηση πολύ σύντομα με τους καταστηματάρχες να συζητήσουμε και οτιδήποτε άλλο τους αφορά. Κύριε Χαραλάμπους, τις τελευταίες μέρες ακούσαμε πάρα πολλά για μαφία εντός των τυχών Λευκωσία, ακούσαμε για ναρκωτικά, για αντζέντιδες. Τι από όλα αυτά ισχύει και ποια μέλη της δύναμης θα πρέπει να βρίσκονται εδώ στην περιοχή για να φέρουν πίσω την τάξη και την ασφαλή? Κοιτάξτε, μέσα στους σχεδιασμούς και στους ελέγχους θα υπάρχουν μέλη από διάφορες υπηρεσίες, όχι μόνο από την αστυνομική διεύθυνση Λευκωσίας, από τη ΜΑΘ και άλλες υπηρεσίες, για να γίνονται οι σωστοί ελέγχοι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται, μα αυτά υπάρχουν παντού, δεν είναι μόνο στην Λευκωσία, υπάρχουν σε όλες τις πόλεις, σε όλη την Κύπρο. Όμως το αντικείμενο της συζήτησης και ο στόχος μας είναι να πετύχουμε την αίσθηση της ασφάλειας και την πραγματική ασφάλεια στον κόσμο. Κύριε Χαραλάμπους, κάποιοι καταστηματάρχες ζήτησαν ακόμη και τη χορήγηση, επιχορήγηση από το κράτος για κάμερες εδώ στα καταστήματα. Και ο κύριος Σκοβάρης είπε για κάποια ζητήματα που δεν είναι στο χέρι της αστυνομίας. Πώς μπορούν να βοηθηθούν? Κοιτάξτε, είναι κάποια θέματα που χρήζουν ευρύτερη συζήτηση. Ίσως οι τοπικές αρχές, όπως έγιναν και σε άλλες περιπτώσεις ή σε άλλα δημαρχία, να μπορούν να τοποθετηθούν κάποιες κάμερες με την κατάλληλη αιτιολογία, βέβαια, και πάντα με την άδεια της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων, ούτως ώστε να δοθεί άδεια να μπορεί να τοποθετηθούν οι κάμερες για να γίνονται κάποιοι έλεγχοι και να ελέγχονται για πρόληψη των εγκλημάτων, των οποιοδήποτε εγκλημάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, Λούφρε, διαβεβαιώσεις από την αστυνομία για αύξηση των πεζών περιπολιών εδώ στην περιοχή. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις οτιδήποτε που θέλεις να ρωτήσεις. Βεβαίως, αυτό δεν είναι η λύση του προβλήματος. Πρέπει να ψάξουμε λίγο πιο βαθιά. Εντάξει, αυτό δεν αφορά την αστυνομία, αλλά άλλους φορείς. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι η καταστολή. Και μας είπε ότι θα λειτουργήσει και ο υποσταθμός στο τέρμα της οδού Λίδρας. Μία ερώτηση μόνο προς τον αστυνομικό διευθυντή. Ναι. Εάν πριν από μερικούς μήνες υπήρξε ένα ανάλογο τύπου έγκλημα στην παλιά πόλη και τότε είχε ανακοινωθεί η αύξηση της αστυνόμευσης, τι έγινε, χαλάρωσε αυτό και τώρα επανερχόμαστε? Αν μπορεί να μας το διευκρινίσει ο κύριος Χαραλάμπους. Ο Νούφρος λέει πως πριν από λίγους μήνες υπήρξε ένα παρόμοιο έγκλημα εδώ στην παλιά πόλη και πάλι ανακοινώθηκε η αύξηση των περιπολιών. Τι έγινε στη συνέχεια, χαλάρωσαν αυτά? Ακούστηκε και ένα αστυνομικό γειτονιάς που πήρε μετάθεση και δεν αντικαταστάθηκε. Τι ισχύει? Λοιπόν, να αρχίσουμε πρώτα από τα εγκλήματα στα οποία αναφέρεστε. Να πούμε ότι όλα τα εγκλήματα έχουν εξιχνιαστεί, που αυτό δείχνει την αποτελεσματικότητα της ίδιας της αστυνομίας. Όσον αφορά των αστυνομικών της γειτονιάς, ναι, είναι ένα σήμερα και αυτό λόγω έλλειψη προσωπικού. Οι σχεδιασμοί πάντοτε υπάρχουν και ενισχύονται και στο πέρασμα του χρόνου γίνεται η αξιολόγηση και έχουμε φτάσει στο σημείο να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη στιγμή όλους τους ελέγχους, όλες τις περιπολίες, για να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και εδώ θα είμαστε και πάλι να τα συζητήσουμε, να τα βλέπουμε, να τα παρακολουθούμε, να τα ελέγχουμε, να μιλούμε και να παίρνουμε τις ανάλογες αποφάσεις. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπεις, είναι εδώ και ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΕΑΜ, ο κύριος Γιάδης Γιάδη, να μας κάνει ένα σχόλιο. Παρακολούθησε εδώ όλη τη συζήτηση, ναι, ο Νούφριε, πρωτού.